Μεγάλε ποσότητε κοκαίνη και χασή κατασκεύθηκαν από την αστυνομία. Στο πλαίσιο τη έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη και την εξάρθρωση των μελών τη εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά. Προφυλακιστέ και οι δύο εγκέφαλοι τη εγκληματική οργάνωση στο Βόλο, με περιοριστικού όρου το μεταξύ ελεύθερα άλλα τέσσερα άτομα. Ο βίο του μόνο ο λιτό δεν ήταν, καθώ έκαναν χλιδά τη ζωή. Θεωρούσαν ότι η δράση του δεν θα γινόταν αντιληπτή. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στο Βόλο. Συνελήφθησαν τι τελευταίε ημέρε μετά από συντονισμένη επιχείρηση πέντε άτομα μέλη τη οργάνωση, ενώ χθε συνελήφθη ακόμη ένα άτομο στη Σαντορίνη, όπου εκεί είχε πάει για εργασία και αναμένεται να μεταφερθεί πίσω στο βόλο και να οδηγηθεί ενώπιον τη δικαιοσύνη. Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στη σύλληψη και άλλων δύο γυναικών, 22 και 42 ετών. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο αρχηγό και ο υπαρχηγό τη οργάνωση, 25 ετών και οι δύο. Ενώ η 42χρονη, η μητέρα του αρχηγού, φέρεται να ήταν η αποθηκάριο τη οργάνωση. Η 22χρονη φέρεται να είναι σύντροφο του υπαρχηγού. Όλοι οι συλληφθέντε είναι ηλικίε από 22-45 ετών. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή τι τελευταίε ώρε μετά την απολογία του, προφυλακίστηκαν οι δύο κέφαλοι τη οργάνωση. Ήδη αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή και δήλωσαν απλά χρήστε. Με περιοριστικού όρου, εν αφήθηκαν μεταξύ, ελεύθερε οι δύο γυναίκε. Επίση, ελεύθεροι με περιοριστικού όρου και εγγύηση 10.000 ευρώ, αφέθηκαν δύο ακόμη άτομα που είχαν περιφερειακό ρόλο στην οργάνωση. Σήμερα, στον ανακριτή, απολογήθηκε και ο πέμπτο που συνελήφθη στο Βόλο. Η μεταγωγή του έκτου μέλου στην πόλη του Βόλου αναμένεται μεθαύριο Μεγάλη Πέμπτη και θα οδηγηθεί με τη σειρά του στον ανακριτή για να απολογηθεί. Λαυράκια πάντω έβγαλε η έρευνα τη αστυνομία και σε οικίε των δραστών. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσαν μεταξύ του κωδικού για να μπορούν να συνεννοούνται για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Η έρευνα συνεχίζεται πάντω από πλευρά τη αστυνομία.